Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πάνελ με ομιλητές καταξιωμένους ειδικούς επιστήμονες και θέμα το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης και τον ηγετικό ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα μας σε αυτό. Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μου ως δημοσιογράφος υγείας αλλά και μετά από 10 χρόνια ύπαρξης της εκπομπής Υγεία πάνω απ' όλα του Αντένα, βιώνω από πρώτο χέρι αυτό που θα σας περιγράψουν σε λίγο οι κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες που έχουμε εδώ ως ομιλητές. Δηλαδή τα εντυπωσιακά βήματα, τα άλματα που κάνει η ιατρική επιστήμη προς όφελος του ασθενούς, ειδικά μετά την πανδημία. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ένα στοιχείο. Από το 2021 και μετά, κάθε 72 μέρες διπλασιάζεται η ιατρική γνώση. Πριν το 2021 αυτό γινόταν κάθε 3 χρόνια. Πλέον δηλαδή έχουμε διπλασιασμό της ιατρικής γνώσης περίπου κάθε 2 μήνες. Τώρα να δώσω το λόγο στους κορυφαίους ειδικούς επιστήμονες που έχουμε εδώ και να αρχίσω από τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι καθηγητής χειρουργικής του Ohio State University, USA, μέλος Academy of Master Surgeon Educators of the American College of Surgeons, Governor Ελληνικού Τμήματος του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών, Επιστημονικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Διευθυντής Γενικής Ογκολογικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Γραμματέας Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, CRCA, μέλος Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής, SRS, μέλος Αμερικανικής Εταιρείας Μεταβολικής και Βαριατρικής Χειρουργικής. Κύριε Κωνσταντινίδη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γεωργίου. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ το φόρουμ για την πρόσκληση και τον Όμιλο Ιατρικού που μου δίνει την ευκαιρία μαζί με την κυρία Γεωργίου να παρουσιάσουμε ορισμένα από τα ιατρικά, θα έλεγα, επιτεύγματα του ομίλου μας και θα αναφερθώ όσο πιο γρήγορα μου το επιτρέπει ο ελάχιστος χρόνος που έχουμε στην τελευταία λέξη της χειρουργικής, τη ρομποτική χειρουργική που ξεκινάει εδώ και περίπου 20 χρόνια, όπως θα δείτε και στις διαφάνειες που, τις λίγες που θα σας δείξω. Η αλλαγή της χειρουργικής από την ανοιχτή στην λαπαροσκοπική έγινε περίπου 30-35 χρόνια πριν από τώρα και περίπου 10-12 χρόνια αργότερα, το 2000, πήγαμε στην ρομποτική λαπαροσκοπική χειρουργική. Άρα είναι η εξέλιξη της ανοιχτής η λαπαροσκοπική και η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής η ρομποτική. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το 2000 το FDA δίνει μία έγκριση σε ένα τεχνολογικό επίτευγμα που λέγεται Da Vinci, να μπορούμε οι χειρουργοί να κάνουμε επεμβάσεις, όπως λέει και η διαφάνεια, ακόμα και οι καρδιοχειρουργοί, να μπορούν να επεμβαίνουν on a beating heart, σε καρδιά δηλαδή πάλουσα, να κάνουν κάποια επέμβαση, ένα bypass ενός αγγείου κτλ. Μεγάλη σημασία είναι το γεγονός ότι εμείς στο ιατρικό κέντρο ήδη το 2000 εφαρμόζαμε ρομποτική χειρουργική με ένα πρότυπο σύστημα τότε των ESOPO, ESOP, που μας είχε δώσει την ευκαιρία να συμμετέχουμε στις εξελίξεις της ρομποτικής χειρουργικής όταν παρουσιάστηκε το καινούριο σύστημα. Η τεχνολογία που όμως σήμερα διαθέτουμε είναι αυτή εδώ που βλέπετε στη διαφάνεια, τεχνολογία εχμής, καταπληκτική, εργαλεία στα χέρια των χειρουργών, δυνατότητες οι οποίες είναι μοναδικές, οι οποίες εξελίσσονται και αναπτύσσονται και τις έχουμε στα χέρια μας, ευτυχώς που το ιατρικό φροντίζει γι' αυτό. Ό,τι βλέπετε εδώ βέβαια είναι τεχνολογία εχμής η οποία πραγματικά κάνει τα δύσκολα εύκολα για μας και τα επικίνδυνα ακίνδυνα ή θα έλεγα καλύτερα λιγότερο επικίνδυνα ή τα αδύνατα δυνατά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όλα αυτά μας οδηγούν σε αποτελέσματα καλύτερα για τους ασθενείς μας, όπως η τεχνική πυγολαμπίδα στο Firefly Technology που μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε στοιχεία όπως είναι αγκία, φλέβες, αρτηρίες, λεφαδένες, να κάνουμε καλύτερες επεμβάσεις ογκολογικές με πιο καθαρό αποτέλεσμα και με λιγότερους κινδύνους για τον ασθενή. Όταν η επέμβαση είναι ανέμακτος, όταν η επέμβαση δεν έχει διασπορά κυττάρων, όταν η επέμβαση δεν έχει λοιμώξεις, όταν ο χειρουργός
Καθήμενος, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, μπορεί να κάνει επεμβάσεις με απόλυτη ακρίβεια, μεγενθύνοντας το χιλιοστό, να το κάνει 2, 3, 5, 15 χιλιοστά. Καταλαβαίνετε ότι ένα τριχοειδές μπορούμε να το κάνουμε 5 χιλιοστά όσο ένα μολύβι. Άρα δεν θα το αφήσουμε να ματώσει, θα το προλάβουμε να κάνει την αιμορραγία. Οπότε έχουμε καλύτερες δυνατότητες και να βλέπουμε πιο καθαρά και να μην διασπείρουμε κύτταρα. Όταν φτάζει λίγο αίμα, φεύγουν κύτταρα κακοήθη. Όταν εμείς ακουμπάμε με τα χέρια μας, διασπείρουμε την νόσο. Αυτές είναι καινούργιες γνώσεις που έχουν αποκτηθεί και είναι και το θέμα συζήτησης των συνεδρίων μας γενικότερα. Το ότι μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα καθήμενη να χειρουργούμε, δεν υπάρχει αυτή η κούραση και η κόπωση και η επίδραση στη σπονδυλική στήλη, όσο πιο πολύ περνάνε τα χρόνια, πιο έμπειρος γίνεται ο χειρουργός και άνετα κάθεται και χειρουργεί, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα έχει και να εκτελεί επεμβάσεις και να διδάσκει τους νεότερους συναδέλφους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούμε διπλή κονσόλα. Οπότε έχουμε δυνατότητα, όπως το δικό μας το κέντρο, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, να κάνουμε διδασκαλία με μεγάλη άνεση. Έχουν μπει πάρα πολλοί καινούργοι, όπως λέμε, επενδυτές και μεγάλες εταιρείες διεθνείς που έχουν επενδύσει στην τεχνολογία και δεν είναι πια μόνο μία εταιρεία που ήταν παλιότερα, η Intuitive Surgical. Καινούργιες εταιρείες, όπως βλέπετε, και τρέχει η τεχνολογία αυτή. Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών όμως είχαμε την ευκαιρία, είχαμε την τύχη και είχαμε και κοντά μας τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον διευθύνοντα Βασίλη Αποστολόπουλο, που είναι εδώ παρόν απόψε, μαζί με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο, να μας στηρίξει στα αιτήματα που είχαμε από την εποχή εκείνη, να αποκτήσουμε την τεχνολογία που θα μας έβαζε στο 1, 2, 3 χιλιάδες βήματα μπροστά. Αυτό το καταφέραμε τότε. Τότε που λέγαμε το μέλλον είναι εδώ το 2006, είναι γιατί το εννοούσαμε, και σήμερα που έχουν περάσει 16 χρόνια, όντως βρισκόμαστε μέσα στο μέλλον της εξέλιξης, το χρησιμοποιούμε την εξέλιξη αυτή και την τεχνολογία. Βλέπετε εδώ αριθμούς και εμπειρία από επεμβάσεις οι οποίες και προηγήθηκαν αλλά και συνεχίστηκαν από το 2006 και μετά, όπως είναι η λαπαροσκοπική εμπειρία που περιλαμβάνει σχεδόν όλο τον κατάλογο επεμβάσεων της κοιλιάς. Άρα ήδη τότε είχαμε καταργήσει την ανοιχτή χειρουργική με άριστη τεχνολογία της εποχής λαπαροσκοπική, και σήμερα σχεδόν ποτέ δεν κάνουμε το ΜΕΣ στο κοιλιακό, στα όργανα της κοιλιάς, για να προσεγγίσουμε προβλήματα στα όργανα της κοιλιάς, είτε είναι ογκολογικά, είτε είναι καλοήθεις παθήσεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι μπροστά σας τώρα στέκομαι και σας λέω ότι αυτά όλα που δείχνω στη διαφάνεια γίνονται, διότι εμείς τα κάνουμε, εμείς τα εφαρμόζουμε. Είναι προσωπική μας εμπειρία και είναι χιλιάδες οι επεμβάσεις πάνω στις οποίες αναφέρομαι, από καρκίνο του παγκρέατος, του στομάχου, του ισοφάγου, του παχαίου εντέρου, των επινεφρυδίων και όλων σχεδόν των οργάνων που έχουν σχέση με την κοιλιά. Επίσης, συμμετείχαμε στην εξέλιξη το 2011 για πρώτη φορά παγκοσμίως. Η ομάδα δική μας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών εφήρμοσε για πρώτη φορά, με τη στήριξη της εταιρείας που κατασκευάζει τα συστήματα, με ιδέα δική μας, η ρομποτική χειρουργική διαμέσου μίας τομής, με πάρα πολλές πρωτοπορίες σε πάρα πολλές επεμβάσεις που σχεδιάστηκαν και έγιναν από την ομάδα τη δική μας. Επίσης, οι άλλες ειδικότητες που εφαρμόζουν την ρομποτική χειρουργική, όπως είναι η θωρακοχειρουργική, η καρδιοχειρουργική, η ουρολογία, ορυλά και ορθοπαιδική, έχουν πάνω από 10.000 επεμβάσεις ήδη, με πολύ σημαντική συνεισφορά στον τομέα το δικό τους ο καθένας. Αυτό που θέλω να πω όμως τώρα είναι ότι δεν μείναμε εκεί, δεν μείναμε σε αυτό που κατακτήσαμε, πήγαμε στο επόμενο βήμα, που είναι το 5G, που είναι η τεχνολογία καινούργια, που είναι οι δυνατότητες να μπορούμε από τα τρίκαλα που κάναμε την επίδειξη το 19, να μπορούμε με τη χρήση του 5G που ακόμα δεν είχε εφαρμοστεί στην Ελλάδα, να κάνουμε την επίδειξη πώς μπορούμε με τη τεχνολογία που πάλι με δικές μας ιδέες το Πολυτεχνείο Αθηνών κατασκεύασε αυτό το σύστημα που υπακούει σε 5G και όχι σε σύρματα, είναι εντελώς ασύρματο, για να κάνουμε την πρώτη επίδειξη δυνατοτήτων από τα τρίκαλα στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Και τρέχει αυτή η τεχνολογία, όπως ξέρετε, το 5G σύντομα θα γίνει 10G και θα έχουμε καλύτερες δυνατότητες. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι συμμετέχουμε συνεχώς σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη χειρουργική
αυτή τη ρομποτική χειρουργική με πάρα πολλά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ακούσει την επιθυμία του ομίλου και εμείς οι ίδιοι την έχουμε μεταφέρει για να γίνει πραγματικότητα, ότι πρέπει το αποτέλεσμα να είναι άριστο. Είτε έχει να κάνει με τη διάγνωση, είτε με τη θεραπεία, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι το κόστος μεγάλο, αλλά πιο μεγάλο είναι το benefit, είναι μεγαλύτερο το κέρδος στο οικονομικό. Αυτό στη συζήτηση μπορούμε να το συζητήσουμε. Ο όμιλος ιατρικού λοιπόν, τι παρέχει στους ασθενείς του, τις δυνατότητες για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των προβλημάτων του, είτε είναι παθολογικά είτε χειρουργικά που είναι και ο δικός μου τομέας, με στόχο να ταλαιπωρούνται λιγότερο, να κινδυνεύουν λιγότερο, να ζουν περισσότερο και καλύτερα και αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό, τι φέραμε στην Ελλάδα, το μέλλον. Πότε, πριν από πολλά χρόνια. Και με τη συνεχή επένδυση από τον Όμιλο, με τις δυνατότητες να έχουμε το brain gain, γιατρούς οι οποίοι είναι πραγματικά φοβερά καλά εκπαιδευμένοι στα καλύτερα κέντρα του κόσμου, να μπορούμε να τους έχουμε κοντά μας. Δίνουμε τεράστια σημασία να έχουμε άριστη επιστημονική κάλυψη. Δεν εισάγουμε μόνο τεχνολογία, συμμετέχουμε στην εξέλιξή της, συμμετέχουμε στο να πείσουμε τους άλλους ότι πρέπει ότι μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε και από εκεί και πέρα δεν παρακολουθούμε, δεν ακολουθούμε μόνο την εξέλιξη, είμαστε μέρος της εξέλιξης. We are shaping the future of medicine and surgery in Greece. Αυτό είναι το ιατρικό και ο όμιλος ιατρικού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Θεοδόσιο Μπίζδα, Διευθυντή Αγκιοχειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, αναπληρωτή καθηγητή Αγκιοχειρουργικής στην Πανεπιστημιακή Κλινική Μίνστερ της Γερμανίας. Κύριε Μπίζδα, σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τόσο το Delphi Forum όσο και τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για την ευγενική πρόσκληση, αλλά πιο πολύ απ' όλα για το άνοιγμα αυτό της συνεργασίας πριν από 2 χρόνια όταν επέστρεψα από το εξωτερικό με το όραμα να αλλάξουμε την αγκιοχειρουργική στην Ελλάδα. Και θα μιλήσω για το μέλλον της αγκιοχειρουργικής. Είναι μια ειδικότητα καινούρια, η οποία πολλοί κόσμος τη γνωρίζει μόνο από το θέμα των φλεβών, αλλά έχει τόσα πολλά πράγματα να δείξει. Τι είναι η αγκιοχειρουργή? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις παθήσεις που προκαλούν είτε άμεσο θάνατο, είτε ένα πρόβλημα λόγω ακροτηριασμού ή λόγω εγκεφαλικού ή λόγω πνευμονικής εμβολής. Αυτές είναι οι 4 σημαντικότερες παθήσεις. Πού δουλεύουμε? Δουλεύουμε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το οποίο μας παρέχει έναν απίστευτο χώρο που λέγεται υβριδικό χειρουργείο. Έναν χώρο όπου μπορούμε να δουλεύουμε με τη τεχνολογία ταυτόχρονα, να αλλάζουμε από το ελάχιστα επεμβατικό στο ανοιχτό χειρουργικό με απόλυτη ασφάλεια, χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη χώρα μας. Και οι προκλήσεις αυτές τις έχω χωρίσει σε αυτές που έχουν να κάνουν με την πράξη της αγκιοχειρουργικής και σε αυτές που έχουν να κάνουν με την νόσο με την οποία ασχολείται η αγκιοχειρουργική. Ο σκοπός, και το είπε πολύ σωστά ο κ. Κωνσταντινίδης, είναι να κάνουμε ελάχιστα επεμβατικές ή παρεμβατικές επεμβάσεις. Αυτή είναι η τομή που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε την ενδαγκιακή αποκατάσταση όλης της αορτής. Είναι 1% και μόλις έχουμε τοποθετήσει στεντ από την καρδιά μέχρι και τα αγγεία στην αρχή του ποδιού. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί σε ένα μεγάλο κόστος για τον ασθενή και για το σύστημα υγείας. Έχουμε το πρόβλημα της ακτινοβολίας ως κίνδυνο για τον ασθενή και για τον γιατρό. Υπάρχει η τοξικότητα των σκιαγραφικών που χρησιμοποιούνται και χρειαζόμαστε, ας το πούμε, χώρους που είναι απολύτως άσυπτοι, γιατί όπως βλέπετε είναι πολλά τα υλικά που τοποθετούνται μόνιμα στον ασθενή. Εμείς στο Υβριδικό Κέντρο Αθηνών έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έναν χώρο όπου μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετακινείται αυτό που ονομάζουμε CR, αυτό που δίνει τις ακτινοβολίες σε εμάς και μας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε μέσα στα αγγεία και μπορούμε να αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή από ανοιχτό χειρουργείο σε ελάχιστα επεμβατικό. Ταυτόχρονα, εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται με την ιατρική αλλά πιο πολύ με το business, το fusion μεταξύ εταιριών λέμε, αλλά εμείς κάνουμε fusion μεταξύ εικόνων. Χρησιμοποιούμε την διαγνωστική, την ψηφιακή αγγιογραφία με την αξονική και φτιάχνουμε ένα Google Map, ένα χάρτη με τον οποίο ταξιδεύουμε μέσα στο αγγείο. Βλέπετε πώς φαίνεται η αορτή, πώς φαίνεται το σύρμα, μια γραμμή και εκεί ταξιδεύουμε για να τοποθετήσουμε με απόλυτη ακρίβεια το οτιδήποτε μέσα στην αορτή του ανθρώπου. Δεν αφήνουμε να συμβαίνει κάποια επιπλοκή, αλλά ταυτόχρονα, αμέσως πριν το τέλος του χειρουργείου, κάνουμε επιτόπου μια αξονική αγγιογραφία στον ασθενή. Μπορούμε να ελέγχουμε αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα για να μην χρειαστεί ο ασθενής να ξαναχειρουργηθεί.
Και εν συνεχεία, το πιο σημαντικό από όλα, έχουμε πια φτάσει σε επίπεδο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών να μελετάμε τις ροές του αίματος μέσα στην αορτή. Αυτή είναι η πρώτη παγκοσμίως 4D-flow μαγνητική αγγιογραφία μετά από τοποθέτηση stent. Τέλος, η ιατρική αλλάζει στην αγγιοχειρουργική. Και πώς αλλάζει? Με το να γίνεται το χειρουργείο πριν τον ασθενή σε ένα in vitro model. Εκτυπώνουμε σε 3D εκτυπωτή την αορτή του ασθενούς, κάνουμε όλο το χειρουργείο στην αορτή αυτή και εν συνεχεία ξέρουμε τις επιπλοκές, ξέρουμε ακριβώς τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, άρα μειώνουμε το κόστος, μειώνουμε την πιθανότητα να έχουμε αυτό που ονομάζουμε adverse event. Τώρα, δεν φτάνει όμως μόνο το να κάνουμε εμείς, πρέπει να εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά. Και η επόμενη γενιά έχει έρθει με μια εκπληκτική συνεργασία που ξεκινήσαμε το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με μια γερμανική εταιρεία, όπου πια με 3D γυαλιά και με virtual reality μπορούμε να εκπαιδεύουμε γιατρούς ανά το κόσμο το τι ακριβώς κάνουμε μέσα στο υβριδικό μας χειρουργείο. Από την άλλη, έχουμε τις προκλήσεις που αφορούν την πάθηση. Είναι πολλές οι παθήσεις οι αγγειακές. Εγώ θα μείνω σε μία η οποία μπορεί να μην είναι γνωστό πόσο σοβαρή έχετε. Αν πιστεύετε ότι ο κορονοϊός είναι πανδημία, η πανδημία που ζούμε και δεν το έχει καταλάβει κανείς μας είναι το διαβητικό πόδι. Το 2040 θα έχουμε 642 εκατομμύρια διαβητικούς. Η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο μετά από Κίνα και Ινδία τους μαζεύαν όλους σε μία χώρα. Εδώ, αν είμαστε 10 άτομα, ένας από εμάς θα είναι διαβητικός το 2040 και το 25% αυτών θα αποκτήσει διαβητικό πόδι. Αυτή από το διαβητικό πόδι ξεκινάει με ένα απλό έλκος, καταλήγει στη γάγκρενα και μετά στο ακροτηριασμό. Ακόμα χειρότερα, αν ακροτηριαστεί το ένα πόδι, οι μισοί ασθενείς σε 2 χρόνια θα χάσουν και το άλλο. Και φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως κάθε 20 δευτερόλεπτα ακροτηριάζουμε ένα πόδι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επειδή το όριο των διαβητικών πέφτει πια, μιλάμε για 30 και 40 χρονών διαβητική τύπου 2, θα έχουμε μια κοινωνία, και αυτό απειλεί την Ελλάδα σύντομα, όπου θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να συνταξιοδοτούνται πολύ σύντομα λόγω ακροτηριασμένων ποδιών. Από τη στιγμή που θα ακροτηριαστεί, ο θάνατος στα 5 χρόνια είναι σχεδόν βέβαιος. Σκεφτείτε ότι με γκρίζο είναι η θνησιμότητα του καρκίνου του πνεύμονα, με μόβ είναι η θνησιμότητα όλων των καρκίνων. Εμείς είμαστε στο μαύρο, είμαστε νούμερο 2 μετά από τον καρκίνο του πνεύμονα. Και το economic burden είναι τεράστιο. Εάν δούμε το κόστος του διαβήτη σε σύγκριση με το ΑΕΠ 7 χωρών, είναι υψηλότερο από της Ολλανδίας, της Ελβετίας ή της Σαουδικής Αραβίας. Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα ξοδεύονται και αυτό στην Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερο. $1 εκατομμύριο κάθε 30 δευτερόλεπτα ξοδεύονται αυτή τη στιγμή στην Αμερική για το διαβητικό πόδι. Τι κάνουμε ως ιατρικό? Μπήκαμε και πάλι ένα βήμα μπροστά. Δημιουργήσαμε ένα από τα λίγα παγκοσμίως κέντρα διαβητικού ποδιού, γιατί έχει αποδειχθεί από προηγούμενα evidence ότι όσο πιο εξειδικευμένο το κέντρο, τόσο λιγότεροι ακροτηριασμοί. Αυτές είναι οι πολιτείες της Αμερικής. Όσο πιο καφέ, τόσο πιο πολύ η εμπειρία. Όσο λιγότερο μπλε, τόσο μικρότεροι ακροτηριασμοί. Και αυτό που κάναμε ως πρωτοβουλία είναι το Athens Diabetic Food Team. Η επιστημονική ομάδα, συνεχής έλεγχος κόστους και ανάλυσης αποδοτικότητας, ειδική τεχνολογία. Και εν συνεχεία, αυτό που είπε ο Υπουργός στην προηγούμενη συνάντηση, ότι σκεφτόμαστε και καθοδηγούμε τον ασθενή, κάνουμε το health promotion. Και τέλος, χρησιμοποιούμε την τηλεϊατρική. Αυτά είναι chips τα οποία μπαίνουν κάτω από το δέρμα του ασθενούς. Ο ασθενής μας στέλνει μέσω του κινητού του ανά πάσα στιγμή ποια είναι η αιμάτωση του ποδιού του, χωρίς να έρχεται στο ιατρείο μας. Άρα το αποτέλεσμα είναι ότι το φέρνουμε το μέλλον και το έχουμε φέρει ήδη, όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά με το να δημιουργήσουμε κέντρα αριστείας και να κάνουμε αυτό που είναι το μέλλον της ιατρικής, το personalized medicine. Δεν κοιτάμε μόνο την πάθηση, κοιτάμε τον γονότυπο, το lifestyle, κοιτάμε τα πάντα για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίζα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για πρωτοπριακές μεθόδους και καινοτομία στην καρδιοχειρουργική. Ο Δόκτωρ Αντώνιος Πίτσης, διευθυντής πρώτης καρδιοχειρουργικής κλινικής και ενδοσκοπικού καρδιοχειρουργικού κέντρου στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκη. Σας ακούμε, κύριε Πίτση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την ευγενική πρόσκληση. Και το θέμα μου λοιπόν είναι πώς ακριβώς οδηγούμε το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα, στον τομέα της καρδιοχειρουργικής. Και όχι μόνο το οδηγούμε, αλλά το διαμορφώνουμε κιόλας. Και σίγουρα διαμορφώνουμε το μέλλον, γιατί στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης είμαστε παγκόσμιο κέντρο εκπαίδευσης στην ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική. Η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική είναι η μοντέρνα καρδιοχειρουργική. Είναι η καρδιοχειρουργική που είπε ο καθηγητής ο κ. Κωνσταντινίδης προηγουμένως, η οποία στηρίζεται, είναι η πλέον ελάχιστα επιβατική καρδιοχειρουργική. Πλήθος καρδιοχειρουργικών ομάδων επισκέπτονται καθημερινά τις ψηφιακές και υβριδικές αίθουσες των χειρουργείων μας. Και ακολούθως, βέβαια, είτε διαζώσεις, είτε
virtually. Θα πάμε και εμείς και θα βοηθήσουμε τις καρδιοχειρουργικές αυτές ομάδες στην έραξη της ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής στις χώρες τους. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντική η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική? Γιατί μέχρι σήμερα, για δεκαετίες ολόκληρες, το σύνολο των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων πραγματοποιούνταν διαμέσου μιας και μόνο τομής. Καρδιοχειρουργοί κάνανε όλες τις επεμβάσεις, είτε βαλβίδες, είτε bypass, είτε οτιδήποτε άλλο, συγγενείς καρδιοπάθειες και ούτω καθεξής, διαμέσου μιας και μόνο τομής της μέσης τερνοτομής. Και βέβαια η καρδιοχειρουργική ήταν η τελευταία από τις χειρουργικές ειδικότητες, η οποία στηρίχθηκε στις προόδους της ιατρικής τεχνολογίας, όπως είπε ο καθηγητής προηγουμένως, ο κ. Κωνσταντινίδης, προκειμένου να μεταξελιχθεί. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί αφενός οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις είναι επεμβάσεις υψηλού ρίσκου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σε κάθε τέτοια επέμβαση η ζωή του ασθενούς, και αφετέρου βέβαια η καμπύλη εκμάθησης των νέων καρδιοχειρουργικών τεχνικών είναι και παρατεταμένη και επίπονη, κάτι το οποίο αποθαρρύνει τους καρδιοχειρουργούς στο να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους. Βέβαια, ο ασθενής από την άλλη απαιτεί τη λιγότερο επεμβατική θεραπεία και τον συντομότερο δυνατό χρόνο ανάρρωσης. Και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας της και της ελαττώδους εξέλιξης και ανάπτυξης της επεμβατικής καρδιολογίας. Εδώ να πούμε ότι η διακαθετηριακή αντικατάσταση των αορτικών βαλβίδων, που είναι μια επέμβαση η οποία ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, μέσα σε 15 χρόνια κατόρθωσε να φτάσει στην κορφή των επεμβάσεων αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας. Και βέβαια οι ασθενείς πάντα θα διαλέξουν τη λιγότερη επεμβατική θεραπεία, ακόμα και με το κόστος της μικρότερης αποτελεσματικότητας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Για παράδειγμα, ξέρουμε σήμερα ότι για την τριαγγειακή νόσο υπάρχουν δύο θεραπείες. Η μία θεραπεία είναι το μπαλονάκι, η αγκιοπλαστική με stent, όπως λέμε, και η δεύτερη θεραπεία είναι η αορτοστεφανιαία παράκαμψη, δηλαδή η καρδιοχειρουργική επέμβαση. Παρότι ξέρουμε ότι η καρδιοχειρουργική επέμβαση έχει καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της τριαγγειακής νόσου, παρόλα αυτά, παγκοσμίως γίνονται πολλαπλάσιες επεμβάσεις με μπαλονάκια, δηλαδή αγκιοπλαστική με stents. Και βέβαια, η άνοδος και η εξάπλωση της επεμβατικής καρδιολογίας είχε σαν αποτέλεσμα οι ασθενείς που οδηγούνται στην καρδιοχειρουργική να είναι και υψηλότερου κινδύνου και αυξημένης πολυπλοκότητας. Με αποτέλεσμα, βέβαια, να μην μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η καρδιοχειρουργική οδηγήθηκε σε μια υπαρξιακή κρίση, από την οποία βγήκε όταν ο καρδιοχειρουργός βγήκε από τη ζώνη άνεσης του, κάτι το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια, και μπόρεσε να χειρουργήσει την καρδιά διαμέσου πολύ μικρών τομών, μεγέθους χιλιοστών. Και αυτό κατέστη δυνατόν με την εισαγωγή της ελάχιστα επεμβατικής καρδιοχειρουργικής, που η πλέον ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική είναι η ενδοσκοπική και η ρομποτική καρδιοχειρουργική. Σήμερα έχουμε ενδοσκόπια τα οποία είναι τρισδιάστατα, πολύ υψηλής ανάλυσης, 4K ανάλυσης, τελευταίας γενιάς, με την οποία ο καρδιοχειρουργός μπορεί και βλέπει καλύτερα, και από τη στιγμή που βλέπει καλύτερα μπορεί να χειρουργεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. Και από τη στιγμή που χειρουργεί με μεγαλύτερη ακρίβεια έχει καλύτερα αποτελέσματα. Και βέβαια ωφελημένος είναι ο ασθενής, γιατί ο ασθενής έχει μείωση του μεταχειρητικού πόνου, μείωση του χειρουργικού χρόνου, της νοσηλείας στην εντατική, του χρόνου νοσηλείας στο νοσοκομείο, η επιστροφή στην εργασία είναι ταχύτερη, υπάρχει ελάττωση των αιμορραγικών επιπλοκών, μείωση των λοιμώξεων και σχεδόν πλήρη εξάλληψη των χειρουργικών ουλών. Και βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση στην ικανοποίηση των ασθενών από αυτόν τον τύπο της επέμβασης, το patient satisfaction. Παράλληλα, η αντιμετώπιση των πολύπλοκων περιστατικών και αυξημένου κινδύνου ασθενών, όπως είπαμε προηγουμένως, κατέστη δυνατή με την εισαγωγή των υβριδικών τεχνικών, για τους οποίους βέβαια μίλησε και ο κ. Μπίζδας. Τι είναι οι υβριδικές επεμβάσεις καρδιάς? Οι υβριδικές επεμβάσεις καρδιάς είναι επεμβάσεις οι οποίες γίνονται στις υβριδικές αίθουσες της ομάδας καρδιάς. Και ποιες είναι αυτές? Είναι οι αίθουσες εκείνες στις οποίες μπορούν να δουλεύουν είτε παράλληλα είτε διαδοχικά διάφοροι επιστήμονες που ασχολούνται με την καρδιά, όπως για παράδειγμα χάρη οι καρδιοχειρουργοί, γιατί υπάρχουν ενδοσκόπια και υπάρχουν ρομπότ, υπάρχουν και μηχανές εξωσωματικής κυκλοφορίας, άρα μπορούν να χειρουργήσουν να κάνουν μια επέμβαση καρδιάς, οι επεμβατικοί καρδιολόγοι, γιατί υπάρχει ακτινοσκόπηση, οι ηλεκτροφυσιολόγοι, γιατί υπάρχουν τεχνικές, υπάρχει το σύστημα χαρτογράφησης των αριθμιών, για παράδειγμα μπορούν να κάνουν επεμβάσεις ablation κολπικής μαρμαριγής, καυτηριαζούμε της κολπικής μαρμαριγής. Επίσης έχουμε μηχανές υπερήχων, 4D μηχανές υπερήχων, τις οποίες βέβαια χειρίζονται οι καρδιολόγοι της απεικόνησης,
Και βέβαια υπάρχουν όλα τα εργαλεία των καρδιοαναισθησιολόγων, τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας κ.ο.κ. Αυτές οι αίθουσες υπάρχουν στο ιατρικό κέντρο και αυτή τη στιγμή στο ιατρικό διαβαλκανικό χτίζονται τρεις τέτοιες αίθουσες ψηφιακού και υβριδικού χειρουργείου, οι οποίες θα είναι το state of the art όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά παγκόσμια. Και βέβαια, το λέω αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Έχω την τιμή να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ένωσης Ενδοσκόπων Καρδιοχειρουργών και το πρώτο συνέδριο που θα γίνει ποτέ στην ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, παγκόσμιο συνέδριο ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής, θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβρη και θα έχουμε ζωντανή αναμετάδοση, τρισδιάστατη ζωντανή αναμετάδοση χειρουργείων από τα χειρουργεία, τα ψηφιακά και υβριδικά του Ιατρικού Διαβαλκανικού της Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και για τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών. Το συνέδριο γίνεται υπό την αιγίδα του Ομίλου και πολύ μεγάλη τιμή βέβαια και για τη χώρα μας και για τη Θεσσαλονίκη ότι φιλοξενεί ένα συνέδριο τέτοιου βεληνεκούς. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω και να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχαριστήσω τον Όμιλο, τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό, για τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και που γίνονται καθημερινά στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής καρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε κύριε Πίτση. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Γιώργο Ζέρδηλα, Γενικό Διευθυντή Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Σας ακούμε κύριε Ζέρδηλα. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το φόρουμ για την ευγενική πρόσκληση. Λίγος χρόνος, πάρα πολλά και εντυπωσιακά πράγματα να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι είδατε πράγματι εντυπωσιακά πράγματα να γίνονται πλέον στην Ελλάδα, να γίνονται στους χώρους του ιατρικού. Αυτό όμως είναι ένα αποτέλεσμα μιας συνεχούς προσπάθειας. Να τα δούμε όμως τα πράγματα από την πλευρά της εταιρείας. Ο κλάδος είχε παραμείνει επί της ουσίας η προσφορά υπηρεσιών υγείας σταθερός για πολλά χρόνια. Ενώ έγινε τρομακτικά άλματα γίνανε στις θεραπείες, στις μεθόδους, στην τεχνολογία, ο τρόπος προσφοράς υπηρεσίας γινόταν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Μέσα σε ένα χώρο, μέσα σε μια δομή υγείας, όπου ο ασθενής προσερχότανε είτε για να λάβει θεραπεία, είτε για κάποια διάγνωση. Όμως αυτό το μοντέλο ήδη αλλάζει. Ήδη βρισκόμαστε αρκετά βήματα μπροστά σε αυτή την αλλαγή και την παρακολουθούμε δυναμικά. Η πανδημία ήταν ο καταλύτης αυτής της αλλαγής, νομίζω. Πολλοί κλάδοι της οικονομίας βρέθηκαν με διαφορετικές πραγματικότητες. Ο κλάδος της υγείας όμως ήταν ο κλάδος ο οποίος νομίζω ήταν στο επίκεντρο των γεγονότων, στο επίκεντρο των εξελίξεων. Και αυτό νομίζω ότι ήταν ο καταλύτης για πάρα πολλές αλλαγές. Πράγματα τα οποία σίγουρα θα γινόντουσαν, γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Έχει επιταχυνθεί δηλαδή πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα αυτά. Πριν την πανδημία, είχαμε στόχο να κάνουμε καλύτερα τις ίδιες διαδικασίες, τις ίδιες θεραπείες. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αναθεωρούμε και όλο τον τρόπο που γίνονται οι θεραπείες και νομίζω αυτό προκύπτει και από τις προηγούμενες παρουσιάσεις. Και πλέον το ενδιαφέρον φεύγει από την θεραπεία και πάει στην υγεία. Πλέον είναι η διατήρηση της υγείας. Αν μου επιτρέπετε, είχαμε το sick care και τώρα πάμε στο health care, preservation of health. Το πιο βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το digital transformation, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Τι είναι επί της ουσίας ο ψηφιακός μετασχηματισμός? Ο ψηφιακός μετασχηματισμός κατά βάση είναι η βελτίωση όλων των διαδικασιών που γίνονται με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Από μεμονωμένα μηχανήματα που είχαμε τα παλιά χρόνια, π.χ. έναν μαγνήτη, έναν αξονικό, πλέον πάμε σε μηχανήματα τα οποία είναι διασυνδεδεμένα, σε μηχανήματα τα οποία έχουν τεχνητή νοημοσύνη, σε μηχανήματα τα οποία ουσιαστικά παράγουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, δίνοντας όπλα στο γιατρό να φέρει το ιδανικό αποτέλεσμα για τον ασθενή.
Όλα αυτά που ακούσατε πριν και είδατε έρχονται με ένα κόστος. Ο όμιλός μας, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στην τεχνολογία. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε επενδύσει πάνω από 40 εκατομμύρια και συνεχίζουμε να επενδύουμε με τους ίδιους ρυθμούς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε σε ένα σημαντικό πλάνο επενδύσεων, όπου επενδύουμε σε υβριδικά χειρουργία, όπως ακούσατε, σε πάρα πολλά ρομποτικά συστήματα, σε όλες τις ειδικότητες, σε ελάχιστα επεμβατική τεχνολογία, επενδύοντας σε ψηφιακές αίθουσες και υβριδικές αίθουσες, σε τεχνητή νοημοσύνη, και προσπαθούμε να δίνουμε πρωτοποριακές υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη. Η πραγματικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού όμως μας οδηγεί και σε μία άλλη πραγματικότητα. Πλέον το μοντέλο των υπηρεσιών υγείας το βλέπουμε από μία διαφορετική σκοπιά. Το βλέπουμε από τη σκοπιά πλέον του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι στο κέντρο των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Η διατήρηση της υγείας είναι πλέον η προτεραιότητα, γιατί οι ανάγκες των ανθρώπων, ο πληθυσμός μεγαλώνει, άρα οι ανάγκες των ανθρώπων είναι να παραμείνει η υγεία τους, να παραμείνουν υγιείς. Και σίγουρα, αφού ο ασθενής είναι στο επίκεντρο, σίγουρα η εμπειρία του ασθενούς είναι αυτό το οποίο θα καθοδηγήσει την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά πηγαίνουμε στα νοσοκομεία χωρίς όρια. Πάμε πλέον σε διασυνδεδεμένα συστήματα, με την τηλεϊατρική που είπαμε, με την παρακολούθηση των ασθενών από απομακρυσμένα, με όλα αυτά τα wearables τα οποία δίνουν τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των ασθενών αλλά και των υγιών ανθρώπων. Και ο όμιλός μας αυτή τη στιγμή θα επενδύσει πάρα πολλά, επενδύει και θα επενδύσει πάρα πολύ σημαντικά ποσά σε όλο αυτό το κομμάτι, στο να γίνουμε πολύ πιο ασθενοκεντρικοί και να έχουμε πλέον στο επίκεντρό μας την εμπειρία του ασθενούς, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι το μέλλον της υγείας είναι ήδη εδώ. Το αύριο έχει ήδη έρθει χθες. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος? Αυτά τα χαρακτηριστικά θα είναι μια ψηφιακά ενωμένη κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, των γιατρών, του νοσοκομείου, και θα παρακολουθούνται μέσω τεχνολογικών εφαρμογών. Θα έχει εστίαση στην υγεία και στη διατήρηση αυτής. Θα είναι πολύ πιο προσωποποιημένη, θα είναι εστιασμένη δηλαδή στις ανάγκες του κάθε ασθενούς, του κάθε ανθρώπου, και σίγουρα θα στοχεύει στην καλύτερη εμπειρία του ασθενούς, στην καλύτερη εμπειρία του ανθρώπου. Αυτό νομίζω για κάθε στρατηγικό, για κάθε πάροχο ο οποίος έχει στρατηγική παρουσία σε ένα κλάδο, όπως είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στον κλάδο της υγείας, πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα, και είναι πρώτη προτεραιότητα. Στο Ιατρικό Αθηνών πλέον έχουμε και συνδυάζουμε κορυφαίους γιατρούς, πρωτοποριακή τεχνολογία, και δημιουργούμε ένα οικοσύστημα το οποίο προσφέρει σε όλους, και τους ασθενείς αλλά και τους ανθρώπους, μία εμπειρία και καλύτερα αποτελέσματα ιατρικά και κλινικά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζέρδηλα. Και θα μιλήσουμε τώρα για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ, έχει το λόγο. Την αριστεία και για την προσφορά στο σύστημα υγείας, και πραγματικά σε αυτά τα λίγα λεπτά θέλω να απαντήσω στο ερώτημα πώς ο τομέας της υγείας, δημόσια κυρίως αλλά και ιδιωτική, μπορεί να κάνει τη χώρα μας καλύτερη. Τώρα, σε μια περίοδο που τελειώνει, έτσι όπως όλοι ελπίζουμε, η πανδημία που έχει μειώσει το προσδόκιμο επιβίωσης παγκοσμίως αναχώρα κατά μισό ένα χρόνο, δηλαδή τη μεγαλύτερη μείωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποια είναι τα στοιχεία, τα δυνατά και τα δύνατα του συστήματος υγείας που έχουμε, μια και είμαστε όλοι μαζί, δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγείας? Πρώτον, έχουμε γιατρούς, πολύ καλούς γιατρούς, έχουμε τους καλύτερους γιατρούς,
που πολλοί από αυτούς έχουν πάει και στο εξωτερικό ή έχουν σπουδάσει εδώ σε πολύ καλές ιατρικές σπουδές. Έχουμε λιγότερους όμως νοσηλευτές από το κανονικό σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Επομένως θέλουμε και μεγαλύτερη συνεργασία των γιατρών και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα και μέσω των συνεδρίων και των ερευνητικών δρόμενων που μπορούμε να έχουμε όλοι μαζί και θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγή του βοηθητικού προσωπικού του ιατροτεχνολογικού και περισσότερη νοσηλευτική παραγωγή, εισαγωγικά παραγωγή νοσηλευτικής από την νοσηλευτική επιστήμη, έτσι ώστε να μπορούμε πράγματι όλα αυτά να τα κάνουμε πραγματικότητα. Σε αυτό το σημείο να σημειώσω και αυτό που ανέφερε και ο Υπουργός σήμερα, ότι θέλει να δώσει την ελευθερία και στα άτομα και στους γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας να δουλεύουν οπουδήποτε, το οποίο είναι ένα σημαντικό στοιχείο για όλους εμάς. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι πραγματικά, και αναφέρθηκε και πριν, είναι οι σχέσεις που έχουμε οι γιατροί με τους αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό, έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ καλύτερη νέα γνώση, καινοτόμα γνώση. Αυτό συμβαίνει και με τις πανεπιστημιακές κλινικές μας, που πολλοί από τους καθηγητές μας έχουν έρθει από το εξωτερικό. Αυτό συμβαίνει και σε πολύ, και στον ιδιωτικό τομέα σε μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε όλη αυτή η συνέργεια με τους γιατρούς από το εξωτερικό, τους Έλληνες του εξωτερικού, να μας οδηγήσει και σε ένα μεγαλύτερο και brain gain και πραγματικά σε καλύτερη έτσι επιστήμη και προσφορά στην επιστήμη. Σε αυτό το σημείο θέλω να σημειώσω, δεν είμαστε μόνο εμείς οι γιατροί, να έτυχε ένας απόφυτος κτηνιατρικής, ο Άλμπερτ Μπουρλά, που παρακολουθήσαμε πριν 2 ώρες, να έχει δώσει μια μεγάλη, να έχει φέρει, να δώσει μια μεγάλη προσφορά όχι μόνο στην ιατρική στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, και να μας κάνει περήφανος και να κάνει μεγάλες επενδύσεις τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, το ελληνικό πνεύμα και ιατρικό αλλά και από άλλες παραϊατρικές επιστήμες τελικά είναι πολύ θετικό να το βλέπουμε να θριαμβεύει. Το τρίτο είναι τα κέντρα ληστείας που έχουμε και στο δημόσιο τομέα και που έχει και ο ιδιωτικός τομέας. Είναι κέντρα ληστείας, είναι πιστοποιημένα κέντρα με ISO και με διεθνείς πιστοποιήσεις, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι κέντρα επιρρογνωμοσύνης, είναι επιστήμονες οι οποίοι δημοσιεύουν. Όλα αυτά είναι κάτι πολύ σημαντικό για να φέρουμε την αριστεία στην υγεία. Το τέταρτο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που χαίρομαι έτσι που σιγά σιγά και η ιατρική, η ιδιωτική ιατρική έρχεται σε αυτόν τον τομέα, είναι οι κλινικές μελέτες. Οι κλινικές μελέτες είμαστε δυστυχώς πάρα πολύ πίσω στη χώρα μας. Φέρνουμε περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο, όταν η πίτα στην Ευρώπη μπορεί να είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Οπότε φανταστείτε, ενώ είμαστε τόσο άριστοι γιατροί και εδώ και έξω από αυτό το χώρο, πόσο εύκολα θα μπορούσαμε συσσαγωγικά να κάνουμε ανάπτυξη, να φέρνουμε χρήματα από το εξωτερικό και να βοηθάμε και το δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Και επομένως χρειάζεται μια καλύτερη κουλτούρα. Η νομοθεσία υπάρχει, αλλά ίσως εμείς πολλές φορές στην καθημερινότητά μας παραγνωρίζουμε τις δυνατότητες που μας δίνεται μέσω των κλινικών μελετών να φέρνουμε χρήματα από το εξωτερικό, να μπορούμε να αγοράζουμε πιο εύκολα μηχανήματα, να πληρώνονται οι γιατροί, να βοηθούνται περισσότερο οι ασθενείς με καινούργια φάρμακα που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από τον ΕΟΦ και από τον EMEA. Πέμπτον, θέλω να πω, όλοι μαζί βοηθάμε στον τομέα της πρόληψης, όλοι μαζί βοηθάμε στην πρωτοβάθμια υγεία. Η πρωτοβάθμια υγεία υπάρχει παντού και υπάρχουν άριστοι γιατροί. Παντού χρειάζεται ο Έλληνας να έχει και τις απλές οδηγίες που πρέπει να δώσουμε και για τα χρόνια μηματοδοτικά νοσήματα. Η τεχνολογία είναι πολύ σημαντική. Το ιδιωτικό τομέα, είδαμε πόσο έχει εξελιχθεί στον τομέα της τεχνολογίας, και ο δημόσιος τομέας καλό είναι με όσες δυνατότητες έχει να βοηθιέται σε αυτόν τον τομέα, γιατί πολλές φορές πράγματι κάποιες εμβεβάσεις δεν μπορούν να γίνουν τόσο ολοκληρωμένα αν δεν υπάρχουν τόσο καλή τεχνολογία, και πρέπει να υπάρχει ειδικά στους τομείς που είναι στα νοσοκομεία, αυτά τα οποία είναι κέντρα για το δημόσιο τεταρτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και προσφοράς υγείας.
Επίσης, ένα πολύ σημαντικό τομέας είναι όσον αφορά τη δημόσια υγεία, όλη αυτή η ψηφιοποίηση που γίνεται. Είδαμε τώρα με τη δυνατότητα των εμβολιασμών πόσο εύκολα μπόρεσε να γίνει. Δεν έχουμε μητρώα καταγραφής αντισθενειών. Σταδιακά γίνονται αυτά από το Υπουργείο Υγείας, αλλά φανταστείτε ότι δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο μητρώο καταγραφής καρκίνου που σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα πολύ ανεπτυγμένο μητρώο. Οπότε φανταστείτε πόσο πίσω είμαστε λίγο σε απλά στοιχεία τα οποία πρέπει να γίνονται. Η κοινωνική προσφορά, υπάρχει κοινωνική προσφορά στο δημόσιο σύστημα υγείας, υπάρχει και στο ιδιωτικό σύστημα υγείας και η προσφορά, παραδείγματος χάρη, σε νησιά, σε άτομα με ειδικά νοσήματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να το ισχυροποιήσουμε και να το αναδεικνύουμε κάθε φορά προς όφελος του πολίτη. Η συνέργεια με ΜΚΟ, όπως στο δημόσιο σύστημα υγείας συνεργάζονται το ΕΛΠΙΔΑ, το ΕΛΙΤΣΑ και άλλες ΜΚΟ οργανώσεις και αντίστοιχα και στους ιδιωτικούς φορείς υπάρχει αυτή η προσφορά και συνέργεια και με τις ΜΚΟ οργανώσεις μπορεί να προσφέρουν πολύ θετικά στοιχεία. Και να τελειώσω και με έναν άλλο τομέα που νομίζω και εσείς έχετε πρωτοθετήσει και ο ιδιωτικός τομέας και νομίζω μπορεί να πρωτοθετήσει και ο δημόσιος τομέας για χάρη της χώρας μας, γιατί όλοι είμαστε μαζί και αν κάποιος αποτύχει μετά αποτυχάνει και ο δεύτερος, επομένως όλοι είναι ένα gain-gain στοιχείο αυτή τη στιγμή, όλοι μαζί πρέπει να κερδίσουμε για χάρη της χώρας μας, είναι η προσφορά στον ιατρικό τουρισμό. Και όλα τα συστήματα θα πρέπει, όταν έχουμε τόση μεγάλη δυνατότητα για τουρισμό, να είμαστε αρκετά φιλικοί ως πολύ, στο να μπορούμε να καλύπτουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα, οποιοδήποτε έχει έρθει για τουρισμό, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στο να έρχονται τουρίστες με ασφάλεια στη χώρα μας 12 μήνες το χρόνο. Αυτά ήθελα να πω ως γενικά στοιχεία. Σκεφτόμενοι ότι πάντοτε σε όλα τα σημεία πραγματικά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί θα κερδίσουμε για τη χώρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Ψαλτοπούλου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από εσάς. Θα ήθελα εγώ να ρωτήσω τον κύριο Κωνσταντινίδη. Κύριε Κωνσταντινίδη, κάνατε μία αναφορά πριν για το κόστος. Είναι κάτι, ξέρετε, που μου το ρωτούν πολύ και οι τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή και ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο κόσμος. Αν πραγματικά αυτή την καινοτομία την οποία περιγράψατε όλοι, μπορεί να την καλύψουν τα ασφαλιστικά ταμεία ή οι ασφαλιστικές εταιρείες? Υπάρχει πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η μεν τεχνολογία είναι ακριβή, οι δυνατότητες αυτή η τεχνολογία να γίνει φθηνότερη ακόμα δεν είναι εδώ, γιατί πρέπει να βγουν και άλλοι κατασκευαστές τέτοιας τεχνολογίας που, όπως ανέφερα και στη διαφάνειά μου, θα προκύψουν σύντομα και έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται νέα συστήματα. Δυστυχώς το κράτος αυτή τη στιγμή δεν έχει καθορίσει τις ρομποτικές επεμβάσεις, αυτές που εγώ ανέφερα που τις κάνουμε ήδη 16 χρόνια στον Όμιλο Ιατρικό Αθηνών, για να μπορεί να υπάρχει ένας χαρακτηρισμός των επεμβάσεων, ούτως ώστε και το κράτος να το βάλει μέσα στο σύστημα του ΕΟΠΗ, αλλά και οι ασφαλιστικές εταιρείες να το καλύπτουν. Και θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει μια δυσκολία συνεργασίας με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι δεν έχει γίνει κατανοητό πόσο μεγάλο είναι το οικονομικό όφελος που έχει ο ασθενής, το νοσοκομείο και η κοινωνία γενικότερα, όταν ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές που έχουν μεγάλο κόστος, όταν οι ασθενείς μας, επί παραδείγματι οι δικοί μου, αυτοί που κάνω τα μεγάλα τα χειρουργικά, ογκολογικά χειρουργία, που 100 θα πηγαίνανε στη μονάδα τατικής θεραπείας για τουλάχιστον 1-2 βράδια, τώρα πηγαίνουν μόνο οι 2 ή οι 3 για ένα βράδυ. Άρα γλιτώνουμε τεράστιο οικονομικό βάρος από αυτούς τους ασθενείς που δεν χρειάζονται να πάνε στη μονάδα. Κάναμε επεμβάσεις στο πάνκρεας και πάνε στη μονάδα, αν πάνε, μόνο για 12 ώρες. Ναι. Στο στομάχι, στο έντερο κτλ. Οι τότε δεν έχουν επιπλοκές με λοιμώξεις, δεν έχουν διάσπαση τραύματος, δεν έχουν κύλες, δεν έχουν ξανά χειρουργία. Οπότε το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Αντί να μελετηθεί από την ώρα που μπαίνει στο νοσοκομείο ο ασθενής μέχρι να βγει, πάνε και μελετούν μόνο την ώρα που μπαίνει στο χειρουργείο μέχρι να βγει από το χειρουργείο. Αυτό δεν είναι το δεδομένο, διότι τα δεδομένα σήμερα και από όλες τις συζητήσεις που κάνουμε στα διεθνή συνέδρια και τη βιβλιογραφία, είναι ότι το κόστος, στην ουσία, ξέρουμε ποιο είναι το οικονομικό κόστος
των εργαλείων και, και της τεχνολογίας. Ακόμα μελετάτε όμως το οικονομικό όφελος που εμείς το ξέρουμε, που το ζούμε καθημερινά. Πώς θα πείσουμε τώρα το κράτος, τις ασφαλιστικές εταιρείες? Αυτό νομίζω ότι θέλει καλή θέληση εκ μέρους τους, γιατί εμείς ζούμε αυτό από τους ασθενείς μας. Το καταλαβαίνουμε, ναι, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά. Βέβαια. Έχετε έρθει μέσα στο χειρουργείο και το έχετε δει με τα μάτια σας. Έχετε δει την ανέμακτη επέμβαση. Έχετε δει τον ασθενή να ξυπνάει και να συζητάει, όχι να πονάει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Επειδή συζητάει, μιλάει ο κύριος Κωνσταντινίδης για καινοτομία και επειδή το αναφέρατε και εσείς, κύριε Ψαλτοπούλου, αυτό ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, το είδαμε να γίνεται στην πανδημία. Και πραγματικά ήταν προς όφελος των ασθενών, σώθηκαν ανθρώπινες ζωές. Μήπως πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη συνεργασία πάλι είναι για το καλό? Είναι πολύ θετικό να έχουμε συνεργασία σε όλους τους τομείς. Όλοι προσπαθούμε να μας καλύψει. Η χώρα μας έχει έρθει από μία δεκαετή οικονομική κρίση και δυστυχώς τώρα, δεν ξέρω, οι οικονομολόγοι ξέρουν καλύτερα από εμάς, αλλά συνεχίζεται να έχουμε δυσκολία και βεβαίως πρέπει να επιληθούν αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος πολύ αναλυτικά ο κ. Κωνσταντινίδης και ταυτόχρονα όλοι μας, σε όποιο κομμάτι και αν είμαστε στον τομέα της υγείας, πρέπει να κοιτάζουμε να κάνουμε ανάπτυξη και να βοηθήσουμε τη χώρα μας φέρνοντας από το εξωτερικό κεφάλαια. Παράδειγμα είπα τις κλινικές μελέτες, παράδειγμα είπα τον ιατρικό τουρισμό που είναι ένα τρεις σε όλο τον κόσμο και δυστυχώς εμείς, ενώ είμαστε τόσο τουριστική χώρα, δεν μπορούμε ακόμα να πάρουμε ένα ικανό ποσοστό. Σίγουρα υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι. Και όλοι θα ευχόμασταν πραγματικά η χώρα να είναι και ακόμα πιο δυνατή, ώστε πραγματικά αυτές τις τεχνικές που είναι προς όφελος του ίδιου και του ασθενή, αλλά και του συστήματος υγείας, να καλύπτονται ακόμα καλύτερα. Όλοι θέλουμε την καλύτερη τεχνολογία και σίγουρα εγώ είμαι παθολόγος, αλλά οι χειρουργοί είναι αυτή η τεχνολογία που τη θέλουν δίπλα τους. Σωστά, σωστά. Αν μου επιτρέπετε μία παρέμβαση. Ναι. Εγώ θέλω κάτι να προσθέσω που νομίζω ότι θα είναι σημαντικό. Η καινοτομία που αναφέρθηκε, όλα αυτά τα ρομποτικά που είδατε, τα υβριδικά, ουσιαστικά παρέχεις το αύριο σε πραγματικότητα και τιμές του χθες. Και προσπαθείς αυτά τα δύο πράγματα, σαν εταιρεία μιλάμε τώρα, να τα γεφυρώσεις. Γιατί είναι προς όφελος του ασθενούς. Το αποτέλεσμα πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά πρέπει να περάσει σιγά σιγά στην καθημερινότητα αυτό, αλλά η καινοτομία μέχρι να περάσει στην καθημερινότητα, γιατί σημαίνει ότι το χθες θα πρέπει να έρθει να την πληρώσει σαν καινοτομία, αργεί πάντα λίγο. Γι' αυτό θέλεις τους πρωτοπόρους, γι' αυτό θέλεις ανθρώπους που επενδύουν στη νέα τεχνολογία, στην καινοτομία, ώστε σιγά σιγά να ανοίγει πόρτα σε όλο τον κόσμο. Σωστό, σωστό είναι αυτό. Και κύριε Μπίζδα, ίσως μια σύντομη απάντηση σε αυτό που αναφέρατε. Λείπει από τη χώρα μας πραγματικά για το διαβητικό πόδι και με το πόσα πόδια πραγματικά μπορούν να σωθούν. Και με τι impact θα έχει αυτό στην οικονομία? Τι θα μπορούσε να γίνει άμεσα εδώ στην Ελλάδα? Άμεσα θα μπορούσε το πολύ απλό, ο δημόσιος φορέας να μπορεί να υποστηρίζει κέντρα αριστείας στο διαβητικό πόδι που ασχολούνται απόλυτα εξειδικευμένα, που έχουν τα κριτήρια, που πληρούν τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι ξεκάθαρα σε όλα τα guidelines, αναφέρονται το είδος της διεπιστημονικής ομάδας, το είδος των ειδικοτήτων, το είδος της τεχνολογίας. Αυτά τα κέντρα θα μπορούν να είναι 5-6 ανά την επικράτεια της Ελλάδος. Και στο δημόσιο σύστημα. Και στο δημόσιο, αλλά το δημόσιο το σύστημα αυτή τη στιγμή έχει μια δυσπραγία, ναι, ας το πούμε, στη συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων. Φαίνεται ότι αυτή η συνεργασία είναι πιο αγαστή στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα. Και να γίνεται, επειδή υπάρχει απίστευτη κατανάλωση χρημάτων σε επιθέματα, σε αλλαγές, σε φάρμακα, κάπως αυτά θα πρέπει να ελέγχονται σε τέτοιου είδους κέντρα αριστείας, όπου θα γίνονται αυτό που ονομάζουμε cost effectiveness. Το σημαντικότερο δεν είναι αυτό που το γνωρίζουν οι περισσότεροι, τα direct costs, τα κόστη τα indirect. Αυτό που θα αποκτήσει ο ασθενής βγαίνοντας ακροτεριασμένος ή έχοντας συνεχώς την ανάγκη αλλαγής επιθεμάτων. Και ίσως να υπάρξει και κάλυψη αυτής των πρωτοποριακών μεθόδων, διότι Φωστό. Μετά ο αντίκτυπος στην οικονομία είναι μεγάλος. Να γίνει πιο κατανοητό αυτό μέσα από... Ακριβώς. Να προσθέσω και εγώ στα πολύ σημαντικά που είπαμε, ότι ενώ βλέπουμε 50-60 θανάτους στην πανδημία κάθε μέρα, πρέπει να βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, στην Ελλάδα πεθαίνουν 300 άτομα κάθε μέρα.
κυρίως από μη μεταδοτικά νοσήματα, όσο χωρίς διαβήτης, οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, τα ογκολογικά νοσήματα. Όλα αυτά είναι για να μπορέσουν να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα θανάτου και να μπορούμε να ζούμε περισσότερο. Επομένως, σίγουρα πρέπει να δώσουμε βάση και στα μεταδοτικά νοσήματα, αλλά κυρίως στα χρόνια με μεταδοτικά νοσήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την επιβίωση των ασθενών, των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και γι' αυτό νομίζω ότι ουσιαστικά πάμε από το healthcare στο health preservation. Στο health preservation. Ακριβώς. Σωστό, σωστό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους κορυφαίους ειδικούς επιστήμονες για τα πολύ ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά και συγκλονιστικά που μας είπαν. Εύχομαι πραγματικά η πρωτοπορία όλη αυτή που περιγράψατε να προχωρήσει, να δημιουργήσετε και άλλα δεδομένα, όλα προς όφελος των ασθενών. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ και εσάς όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.